Και τυπικά παίκτη τη Charlotte FC είναι ο Κάραλ Ζεντέρσκι, ο πρώην του ΠΑΟΚ, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασία μέχρι και το 2025 με οψιόν για ακόμα ένα χρόνο. Μετά την παραχώρηση του Ντούσαν Βλάχοβιτ στην Ιουβέντους, η Φιωρεντίνα ήρθε σε συμφωνία με τον Αρτούρ Καμπράλ της Βασιλείας, ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει εξαιρετικά πράγματα με την ομάδα της Ελβετίας και βεβαίως αναμένεται να βοηθήσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την Φιωρεντίνα να λύσει το πρόβλημα στην επίθεση εν τη απουσία του Ντούσαν Βλάχοβιτς. Όσον αφορά πάντως τη μεταγραφή του Σέρβου, πέρα από τους οπαδούς της Φιωρεντίνα, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει αρκετά θέματα στον Σέρβο, ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας και δηλωμένος οπαδός των Βιόλα, Ματέο Ρέντσι, έκφρασε τη δική του θλίψη με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο και αναρωτήθηκε γιατί όλοι οι παίκτες της Φιωρεντίνα θα πρέπει να καταλήγουν στη Γιουβέντους. Την ίδια ώρα, ο Πάολο Ντιμπάλα δεν ανανεώνει με τη μεγάλη κυρία και βεβαίως όλο και περισσότερες ομάδες φαίνεται να κινούνται για την απόκτησή του. Τελευταία είναι η Manchester City, όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport, με τον Pep Guardiola να δηλώνει εντός αγωγικών ερωτευμένος με τον Αργεντίνο Άσο. Ο Γιώργος Γιακουμάκης φαίνεται πως αργά αλλά σταθερά αρχίζει να βγάζει τα λεφτά του στην ομάδα της Celtic. Λίγες ημέρες μετά τον γκολ κόντρα στην Αλόα, κατάφερε να σκοράρει και στη νίκη της Celtic επί της Hearts με 1-2 και μάλιστα με τακουνάκι. Πολύ καλά νέα για τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Ουσμάν Κουλιμπαλή, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν από τις αρχές Ιανουαρίου, όταν υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του αγώνα της Al Wakrah με την Al Rayyan. Ο αμυντικός από το Μάλι έχει αφήσει πίσω του αυτή την πολύ άσχημη στιγμή στην υγεία του και μάλιστα βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας του για πρώτη φορά μετά το περιστατικό, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους συμπαίκτες του, αλλά βεβαίως βγάζοντας και ο ίδιος φωτογραφίες.